δυστυχώς τα νεότερα είναι τέτοια που δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αέρας εδώ στα Κύθρα και συγκεκριμένα στην περιοχή Δόκανα που βρισκόμαστε. Έχει πέσει ο αέρας ωστόσο σε ένα βάθος περίπου 2 χιλιόμετρων μέσα στις εστίες της φωτιάς δεξιά και αριστερά και λίγο τα χωριά Δόκανα, Πιτσιδιάνικα, Κυκλάρια, αν το λέω σωστά μπορεί κάπως να μην τα προφέρω σωστά. Ο Μιλοπόταμος τον αφήσαμε πίσω και αυτός καμένος, όλα καμένα. Υπάρχουν πάρα πολλές μικροεστίες. Δημήτρη, με διακόπτω. Πριν από λίγο μας είπες ότι η πυρκαγιά, οι φλόγες έφταναν, πλησίαζαν, απειλούσαν σπίτια στα Φράτσια. Η κατάσταση εκεί είναι καλύτερη? Ναι, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι το οποίο να αφορά σπίτια. Ωστόσο, το μένος της φωτιάς είναι το ίδιο και η ό,τι βρει στο διάβα του. Δυστυχώς τα παιδιά της πυροσβεστικής δεν μπορούν να επέμβουν, επαναλαμβάνω, θα το πω για πολλωστή φορά, το μέρος είναι δίδατο, δεν έχουν περιθώρια πολλά να αντιδράσουν και κυρίως δεν μπορούν τα αυτοκίνητα. Ό,τι μπορούν το κάνουν, αλλά είναι σε πολύ μικρή απόσταση. Και τα δύο βασικά αυτά μέτωπα βρίσκονται στο Μιλοπόταμο. Όχι, ο Μιλοπόταμος δυστυχώς κάηκε. Δεν υπάρχει μέτωπος. Όχι, δεν υπάρχει. Τι άλλο να κάψει εκεί πέρα? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε καίγεται η περιοχή Φράτσια και στα Δόκανα η φωτιά έχει μια μικρή, να τη χαρακτηρίσω έτσι, ένεση, αν και είναι μάλλον αδόκιμη η λέξη. Ωστόσο, στα Πιτσιδιάνικα, τα οποία είναι αμέσως μετά τα Δόκανα, δεξιά, όπως κατευθυνόμαστε. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε και πλάνα που μας έστειλες πριν από λίγο, Δημήτρη. Εντάξει, δεν τα έστειλε εγώ, τα έστειλε ο τεχνικός μας, ο οποίος και εκείνος δουλεύει. Δεν είναι η δουλειά, είναι συλλογική για την δημόσια τηλεόραση, όπως και για κάθε δημοσιογραφική δουλειά. Είναι συλλογική δουλειά. Αλλά μη στεκόμαστε στο τι στείλαμε και στο τι κάνουμε τη δουλειά μας όπως όλοι. Λέω λοιπόν και συνεχίζω ότι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στα Φράτσια είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το συντονιστικό όργανο, το οποίο γίνεται υπό τον επικεφαλής των δυνάμεων πυρόσβεσης της Πελοποννήσου. Και συμμετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι αλλά και οι διοικητικοί παράγοντες προκειμένου να βρουν τρόπους να αντιμετωπιστεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ρήψεις των αεροπλάνων, επικοινώνησε με την ΕΡΤ, ανώτατη πηγή από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, και διευκρίνησε το εξής, οφείλουμε να το πούμε, ότι στη διάρκεια του απογεύματος πράγματι δεν έγιναν κάποιες πτήσεις, αλλά υπήρχε δυσκολία στην πρόσληψη θαλάσσιου νερού σε ό,τι αφορά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Και ακριβώς για το λόγο αυτό υπήρξε μια δυσκολία. Ωστόσο, εμείς θα πούμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα υπήρξαν εδώ πτήσεις και από Καναντέρ και από Σινούκ, το οποίο είχε κάδο, αλλά και από ελικόπτερο τύπου Έριξον. Η νύχτα σε κάθε περίπτωση θα είναι δύσκολη. Το ευτύχημα είναι ότι δεν φυσάει ο αέρας. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι βέβαιο ότι θα μείνουν εδώ όλη τη νύχτα. Είναι άϊπνοι, έχουν έρθει από τη Λακωνία, έχουν έρθει από την Αρεόπολη. Μιλήσαμε και με βαθμοφόρους αλλά και με απλούς πυροσβέστες. Θα μείνουν εδώ, είναι σε επιφυλακή και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, ενώ σε σχέση πάντα με το δύσβατο της περιοχής, θα κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μειώσουν. Ωραία, να κάνουμε και μία μικρή ανακεφαλαίωση. Δημήτρης, εδώ Κανα και Φράτσια αυτή τη στιγμή είναι τα δύο βασικά μέτωπα. Δεν πνέουν άνεμοι. Δώρα, να σε διακόψω και να σου πω Φράτσια, Δόκανα και Πιτσιδιάνικα. Στα Πιτσιδιάνικα είναι μικρότερη έκταση της φωτιάς. Ο κύριος όγκος της φωτιάς, έτσι όπως φαίνεται από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, είναι στα Φράτσια. Μάλιστα. Δεν πνέουν λοιπόν ισχυροί άνεμοι. Υπάρχουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, βρίσκονται εκεί. Δεν μπορούν βέβαια τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν αυτή την ώρα στην, να επιχειρήσουν στην κατάσβεση. Να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα, Δημήτρη. Αν χρειαστεί, θα ξαναμιλήσουμε.